Μπορείτε να μου πείτε αυτή σε ένα πράγμα που δεν ταυτίζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς, τη Νέα Δημοκρατία του λαού. Ένα πράγμα που δεν ταυτίζεστε. Μα τι λέτε ένα τώρα. Πράγμα. Να σας πω 100. Εσείς δεν έχετε πουθενά να διαφοροποιηθείτε. Έχετε γίνει ουρά της Νέα Δημοκρατίας και των πιο ακραίων θέσεων. Μα τι λέτε τώρα. Είσαστε πια ουρά ενός ακροδεξιού κόμματος. Ενός ακροδεξιού κόμματος. Εσείς μιλάτε με την κυρία Παπακώστα. Εμείς λοιπόν. Κύριε Πετρόπουλε, εμείς με άτομα που λέει κατσαρίδες τους μετανάστες, δεν αλλάζουμε τον πυρετό μας. Σοβαρά. Τελεία και παύλα. Έχετε ακροδεξιούς και τους έχετε πάρει αγκαλιά. Εμείς με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε τεράστιες διαφορές. Αν κάποιος απέδειξε την αλληλεγγύη τους μετανάστες, εμείς που είμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου, πού διαφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία εσείς, άντε για να καταλάβω. Για πείτε μου, στην οικονομία, στην κοινωνία, πού. Πού είναι απλή αναλογική. Πού συνεργάζεστε. Με τις περιφέρειες. Πού συνεργάζεστε. Σεβαστείτε την κοινή γνώμη. Σε παρακαλώ, σταμάτη. Σεβαστείτε την κοινωνία που μας ακούει, τους ανθρώπους. Μιλάτε όλοι μαζί. Τι να πείτε, εμένα ρωτάς. Να πείτε επιχειρήματα. Εσείς μου ζητήσατε να παίξουμε. Ήταν μία ερώτηση. Μία ερώτηση έχω θέσει. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Για να γίνει κουβέντα σοβαρή, πρέπει να απαντηθεί μία ερώτηση. Δεν θέλει να σου απαντήσει. Μία ερώτηση. Να απαντήσω εγώ θέλω. Να πούνε ότι δεν απαντάνε. Να απαντήσω λοιπόν, εγώ. Είναι εθνική γραμμή η διπλή ονομασία. Να απαντήσω είναι, τα εθνική γραμμή, είναι εθνική γραμμή η απάλληψη των αλληλεγγύων. Να απαντήσω. Ναι ή όχι. Ωραία. Η μακεδονική γλώσσα. Σε 25 χρόνια αυτό δεν ήταν ασφαλή. Ο μακεδονικό αλλητρωτισμό του Ιλιντεν με αυτή τη συμφωνία και δικαιώνεται και ενισχύεται. Ο αλλητρωτισμό των Σκοπίων δεν ήταν. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό ήταν του Γκρούευσκι το γραφικό κομμάτι. Ναι. Ο αλυτοτισμός των Σκοπίων, και σου το λέει κάποιος Μακεδόνας, το Αμίντεο Φλωρίνης, ήταν πάντα ο αλυτοτισμός του Ίλιντεν. Δηλαδή η μακεδονική ταυτότητα η σλαβική. Υπάρχει και χώρα αυτό το πράγμα, όμως, και αυτό το πράγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, ο Καμένος και ο Κοντζιάς το δικαιώνουν με αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό, και αυτό φυσικά δεν ήταν εθνική γραμμή. Ναι. Κύριε Γιώργη, γι' αυτό κύριε Πετρόπουλε, βλέπετε ότι στα Σκόπια τελικά όλα τα κόμματα εκεί συμφωνούν με τη συμφωνία. Γιατί αυτή η συμφωνία εξυπηρετεί τους μακροπρόθεσμους τους εθνικούς του στόχους. Δεν θα έπρεπε να δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα πάντως, ανεξάρτητα τους χειρισμούς κυβέρνησης. Τι είναι η λύση. Λύση σε αυτό το θέμα των 25 χρόνων. Δεν κεγόμαστε καθόλου εμείς. Αν μας δίνει κάτι μας αρέσει, οκ, βέβαια όχι. Για ποιο λόγο να κάνουμε λύση εις βάρος μας. Εμείς δεν είχαμε καμία πίεση. Εάν θέλανε μερικά να σβάλουν στο ΝΑΤΟ, να μας φέρανε συμφωνία που μας αρέσει. Σας παρακαλώ. Θα παίξουμε το βίντεο που ζητήσατε γιατί με απειλήσατε ότι θα φύγετε. Είναι γνωστός ο ρόλος σας. Λοιπόν, ορίστε το βίντεο. Αυτοί οι Έλληνες πολιτικοί που κατανομάζονται στη λίστα του FBI θα πάνε, θέλουν να πάνε στην αυτόν τον καιρό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ρωτήστε τους, γιατί αν πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τους καλέσουν το FBI να δώσουν ορισμένες διευκρινήσεις, ενδεχομένως. Δηλαδή, αν πάει ο Γεωργιάδης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν πάει ο Σαμαράς,